και τη σύζυγό του Πέτρο. Με ψυχολογικά προβλήματα, διαταραγμένα ε, λογικά. Σήμερα το πρωί ε, ήταν υπό την ε, υποϊατρική παρακολούθηση, αλλά σήμερα το πρωί, ε, μετά, από ένα έντονη, μετά από μια έντονη λογομαχία, άρπαξε ένα ψαλίδι, τραυμάτισε σε συμπλοκή τον γιο του, ηλικία 41 χρόνων και στη συνέχεια άρπαξε ένα όπλο, άγνωστο πώς βρέθηκε στην κατοχή του, και πυροβόλησε με αυτό στο μυρό την ε, σύζυγό του και στη συνέχεια συνέχ το όπλο στον εαυτό του. Ε, οι γείτονε αναστατώθηκαν στην περιοχή τη Δάφνη, στην οδό Αλαμάνα. 26 έγινε αυτό το δραματικό περιστατικό. Ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Ε, και εκεί οι γιατροί προσπαθούν να επουλώσουν τα τραύματα. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα αν κινδυνεύει η ζωή κάποιου εκ των τριών. Πάμε και στη ληστεία στα ελτά των εξαρχείων. Είχαμε τη σύλληψη των δραστών. Είχαμε τη σύλληψη των δραστών την περασμένη Τετάρτη. Θυμάστε ότι είχαν εισβάλει πέντε άτομα με κουκούλε και μια περίεργη αμφίεση είχαν χτυπήσει τον, τον άνδρα της security με γροθιές, είχαν κινητοποιήσει τους πελάτες της, των ΕΛΤΑ Στη συνέχεια μπήκαν στον εσωτερικό χώρο, πήραν αρκετέ χιλιάδε ευρώ και διέφυγαν. Ένα αστυνομικό όμω τη Δία, εκτό υπηρεσία, αντελήφθη ότι οι δύο από του δράστε μπήκαν σε ένα ταξί. Τελικά ήταν τρει αυτοί οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από την άμεση δράση στην περιοχή του πεδίου του Άρεο και εκεί συνελήφθησαν. Όμω οι αστυνομικοί είχαν άλλε περιγραφέ για, για την ενδυμασία των δραστών από αυτέ που έβλεπαν μπροστά του. Οπότε αντελήφθησαν οι αξιωματικοί αμέσω ότι φορούσαν ρούχα πάνω από αυτά τα οποία πρέπει να κάπου να τα είχαν πετάξει και πραγματικά βρήκαν και ήταν σαν μια καλοκαιρινή αμφίεση και τουριστών. Και πέσανε λοιπόν Οδηγήθηκαν στα χέρια Οδηγήθηκαν οι των τρεις αρχών. στον Ισαγγελέα και αναζητούνται οι άλλοι δύο οι οποίοι έχουν και τα χρήματα στα χέρια τους. Πέτρο να σε ευχαριστήσω. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο.